Ως παράθυρο ευκαιρίας χαρακτήρισε την όλη υπόθεση για τη λύση του Σκοπιανού ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στην τηλεόραση Best. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι τώρα, γιατί με την κεκτημένη ταχύτητα, με τη δύναμη της αδράνειας, σε λίγο δεν θα υπάρχει καν ζήτημα ονομασίας. Και υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, είναι προς το συμφέρον και της δικής μας χώρας να ενεργήσουμε σταθεροποιητικά στην περιοχή των Βαλκανίων, να δώσουμε μια προοπτική ευρωπαϊκής και διεθνούς ένταξης σε άλλους οργανισμούς και στην Δημοκρατία των Σκοπίων και στις άλλες δυτικές βαλκανικές χώρες. Φυσικά όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα δεχθούν αυτό που λέει η ιστορία, αυτό που λέει η σχέση καλής γειτονίας, το όνομα να μην είναι όχημα αλυτρωτισμού και να είναι ξεχωριστό, σαφώς διακριτό από την ελληνική ιστορική Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη ρύθμιση του ονόματος και γενικότερα των σχέσεών μας με την άλλη χώρα. Γιατί υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας? Αφενός γιατί η νέα κυβέρνηση Ζάιτς φαίνεται να διαφοροποιείται από το εθνικιστικό, αλυτρωτικό χαρακτήρα που είχε η εξωτερική πολιτική της γείτονος την τελευταία δεκαετία. Τίθεται θέμα δημοψηφίσματος? Όχι, για τον απλό λόγο ότι ή θα βρούμε εθνικά συμφέρουσα λύση που θα έχει γενικότερη αποδοχή, θα τη φέρουμε στη Βουλή, θα γίνει αποδεκτή νομίζω από πολύ ευρύτερες πλειοψηφίες από αυτές που απαρτίζουν τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε το μπαλάκι είναι στην άλλη πλευρά, είναι στο γήπεδό της. Δεν θα τα καταφέρουμε, όχι επειδή δεν θα επιδιώξουμε εμείς να υπάρχει αυτή η λύση, αλλά γιατί πάλι θα πέσουμε σε μια συνέχεια της προηγούμενης τακτικής της γειτονικής δημοκρατίας. Εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος. Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, τίποτα όμως δεν είναι ακόμη δεδομένο. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να έχουμε μια εθνικά συμφέρουσα λύση. Δεν πρέπει να διαιρέσουμε την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό λαό γύρω από οποιοδήποτε ζήτημα, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτό. Κάθε φορά που επικράτησε το θυμικό απέναντι στη λογική, όχι ο πατριωτισμός, αλλά ο επαγγελματισμός των επαγγελματιών πατριωτών, όπου με λίγα λόγια δεν είχαμε τον πατριωτισμό και το εθνικό συμφέρον ως οδηγό μας, αλλά τη μυσαλλοδοξία, είχαμε εθνικούς διχασμούς και εθνικές ήττες. Σε αυτό το ζήτημα λοιπόν του Μακεδονικού πρέπει να πάμε με εθνική ομοψυχία. Η στάση μας απέναντι στη γείτονα ήταν πάντοτε μια στάση νυφαλιότητας και εμπιστοσύνης στις δυνάμεις μας. Και γιατί έχουμε εξασφαλισμένες τις συνοριακές γραμμές της χώρας μας και κυρίως γιατί τα δικά μας τα εθνικά συμφέροντα έχουν στερεό θεμέλιο στο διεθνές δίκαιο. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, επειδή εμείς είμαστε ο παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας και η άλλη πλευρά η απρόβλεπτη, εμείς είμαστε που είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και η άλλη πλευρά είναι που θέλει να έχει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει με ψυχραιμία, χωρίς πουθενά και σε κανένα σημείο να επιμπολούμε έστω και ένα γιώτα από τα εθνικά μας συμφέροντα, να δίνουμε την στάση που η άλλη πλευρά εκτιμά και σέβεται. Ότι δηλαδή τίποτα δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε και από την άλλη μεριά βέβαια να μην κλιμακώνουμε και εμείς την ένταση. Εμείς έχουμε απευθύνει χείρα συνεργασίας στην άλλη πλευρά. Είναι πια στο δικό τους, στη δική τους την πλευρά θα την αποδεχθούν. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια ειρηνική δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δεν θα παρακαλέσουμε όμως ούτε έχουμε οποιοδήποτε λόγο να είμαστε εφεκτικοί και ενδοτικοί.